Απόστρατοι των σωμάτων ασφαλείας και συνταξιούχοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη διεκδίκηση λύσεων στις συμπληγάδες της προσωπικής διαφοράς και αλληλεγγύης που επηρεάζουν δραματικά τις οικονομικές απολαβές τους αλλά και την καθημερινότητά τους. Με τον νόμο, τον συντελεστή, δηλαδή τον νόμο Βρούτση, με την αύξηση το 7,5% πέρυσι, με το 3% φέτος, εξανεμίστηκαν με την προσωπική διαφορά που έχουν οι απόστρατοι και γενικά οι συνταξιούχοι και την κράτηση αλληλεγγύης. Η προσωπική διαφορά κυριολεκτικά ρούφηξε τις αυξήσεις και όποιοι βγήκαν, πέρασαν το επίπεδο των 1.400 ευρώ, τους έπιασε αυτόματα 3%, δηλαδή 3% αύξηση, 3% η αλληλεγγύη ίσον 0. Και παρά το γεγονός ότι η πολιτεία επέρεται ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι τέτοιοι που ευημερούν στην ουσία οι αριθμοί, εντούτοις οι απόστατοι ούτε σένς έχουν επωφεληθεί από αυτή την επίπλαστη ευημερία. Σκοπός μας λοιπόν είναι να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας στέρισαν με επιλογές, θυσιάζοντάς μας σαν κοινωνική ομάδα, και να δούμε την πολιτεία με το νέο έτος τι σκοπεύει να κάνει. Στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ηρακλείου βρέθηκαν στο επίκεντρο τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Όπως τόνισαν, βυθίζονται στην αυξανόμενη συνταξιοδοτική φτώχεια, με την αγοραστική του δύναμη συνεχώς να μειώνεται εξαιτίας της γενικότερης ακρίβειας. Για να ενώσουμε τις φωνές μας μπροστά στα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όπως την προσωπική διαφορά και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, οι οποίες έχουν περικόψει πολύ έντονα τα μισθολογικά μας, και όταν έρχεται το 15 ο μήνας εξανεμίζεται η σύνταξη και ψάχνουμε να βρούμε από τα υπόλοιπα ποσά που διαθέτουμε στο βαλάντιό μας για να περάσουμε το μήνα μας. Μεταξύ άλλων διεκδικούν την κατάργηση του μέτρου της προσωπικής διαφοράς, ενώ προσανατολίζονται σε δυναμικές αντιδράσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς διεκδικούμε να καταργηθεί αμέσως το μέτρο της προσωπικής διαφοράς, να καταργηθεί η κράτηση αλληλεγγύης, η επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών, να οι σύρες των συνταξιούχων να παίρνουν ολόκληρη τη δικαιούμενη σύνταξη.